χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Εκ του Δέλτα Σίγμα που είναι ο κ. Μπαλάσας Μιχάλης, ο Σπάνος ο Δημήτρης, ο Χιάρης ο Μιχάλης. Ο Ηλίας, ο Αποστόλης, ο Παπαγγελής, που είναι στη Ρόδο αυτή τη στιγμή με την ομάδα, γιατί η ομάδα δεν μπορούσε να έπρεπε να ήταν Ρόδο για να παίξει σήμερα. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία να έχουν. Ευχαριστούμε τον βουλευτή Δωδεκανήσου, κύριο Ψηλάντη, που είναι εδώ. Το δήμαρχο εγώ και πατριώτη, κύριε Νίκη Καρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί οι περισσότεροι είσαστε ήδη που έρχεστε κάθε χρόνο. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε εμάς. Τον υπεύθυνο επικοινωνίας κύριο Σεβαστό Παρβέρη και πρόεδρο της κοινότητας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθωμά που είναι και αυτός εδώ, ο Δέλτα Σίγμα, τον Κώστα. Τον Γιμελά τον Δημήτρη που δεν είναι εδώ, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τον κύριο Αγρέλη. Τον κύριο Μαστρογιώργη, που είναι πάντα κοντά στην ομάδα και μας προσφέρει τα ό,τι θέλουμε. Και όσοι είσαστε δίπλα μας. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Να καλέσουμε τον κύριο Ψηλάντη, βουλευτή Δωδεκανήσου και κοσμήτωρα της Βουλής μας, για ένα χαιρετισμό. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να είμαι κοντά σας. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Τοπικού, κύριε Πρόεδρε της ομάδας, θέλω να ευχηθώ υγεία, ευτυχία σε όλους, προσωπική και οικογενειακή, και στην ομάδα μας να είναι πάντα ψηλά, επιτυχίες στους αγώνες της που δίνει τώρα στη Ρόδο και βεβαίως συγχαρητήρια για το έργο σας. Γνωρίζω ότι πολλά νέα παιδιά είναι στις ακαδημίες σας και ο αθλητισμός δίνει ζωή, πνοή και όραμα. Με αυτές τις σκέψεις θέλω και πάλι να σας συγχαρώ, να έχουμε μια καλή χρονιά και πάντα να ονειρευόμαστε και να αγαπιόμαστε. Καλησπέρα σας. Καταρχήν ευχές για αυτή την πολύ ιδιαίτερη μέρα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ξεκινώ όχι εκ της θεσμικής μου θέσης φίλε και πρόεδρε, αλλά ως ένας άνθρωπος από σας, ένας συμπατριώτης σας, ένας κατσουνάς, όπως μας αρέσει να μας αποκαλούν, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μαζί με εσάς. Ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να κρύψεις τη συγκίνηση όταν σε αυτόν εδώ τον χώρο βλέπεις σχεδόν όλους τους φίλους, τους ανθρώπους που ξεκίνησες στα πρώτα παιδικά βήματα, που ξεδίπλωσες στα πρώτα παιδικά όνειρα, που κλώτσιζες πρώτη φορά την μπάλα στις αλάνες πριν καν φτιαχτεί η αναγέννηση, που ανδρώθηκες μαζί με αυτούς και που σήμερα έχεις τις καλύτερες αναμνήσεις από το πέρασμα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Είμαι υπερήφανος που κι εγώ έκανα τα πρώτα μου βήματα στην αναγέννηση, άσχετα αν λοξοδρόμησα όταν άλλοι συνέχισαν. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί έχετε διαγράψει μια πολύ πολύ σημαντική πορεία και πραγματικά σήμερα η ιστορία της αναγέννησης αντανακλάται στην θέση της στο πρωτάθλημα Δωδεκανήσου. Ως Δημοτική Αρχή που ήδη μπήκαμε σε μια νέα περίοδο, θεωρώ ότι σταθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στο πλάι σας και το γήπεδο που έχετε πλέον στη διάθεσή σας είναι ένα γήπεδο αξιοζήλευτο που πραγματικά πολλές ομάδες, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα αλλά και στην Ελλάδα, θα ήθελαν να το έχουν στη διάθεσή τους. Για τη νέα περίοδο,
Όπως λοιπόν και τότε εμπιστεύτηκα έναν νέο άνθρωπο στα αθλητικά δρόμενα του τόπου, έτσι και τώρα εμπιστεύομαι μία νέα συνάδελφό μου και συμπατριώτησά μας στην Διονυσία τη Γιαννούλη, που είμαι σίγουρος ότι με την βοήθεια όλων μας και την δική σας προφανώς θα τα πάει περίφημα. Και βέβαια χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το δεξί χέρι της ομάδας, ο εκ δεξιών μου σήμερα πρόεδρος του χωριού, ο Σεβαστιανός, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται δίπλα μας τα επόμενα χρόνια. Χρόνια πολλά, δύναμη, υγεία και όλα τα μπορούμε. Να είστε καλά.